Καλησπέρα σας, κύριε Γιλώνη. Γεια σας, κύριε Ζάγορα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Και καλό μήνα, έτσι. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό Φλεβάρι να έχουμε. Πώς λέει το, μια από τις παροιμίες τώρα, ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι. Και φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, αλλά φέτος αυτό νομίζω ότι δεν στρέχει που λέγαμε και οι μικροί. Ναι. Γιατί από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, επειδή μετατοπίστηκε χρονικά η έναρξη του χειμώνα, τα πολλά τα κρύα, θα πάει ψύχρα και θα τραβήξει μέχρι Απρίλιο-Μάιο. Δηλαδή και το Πάσχα που είναι νωρίς, να πούμε με γούνα θα είμαστε. Και σκελέα. Με γούνα δεν ξέρω αν θα είμαστε, αλλά ένα ταγεράκι θα το βάλουμε. Σκελέα και άρβυλο, να πούμε. Σκελέα ήταν ωραία, φίλε. Σκελέα ήταν, εντάξει. Στα πολλά τα κρύα η σκελέα λέει. Λέει η σκελέα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και από σήμερα ξανά μάνα την Offbet, η οποία θα είναι χορηγός των στοιχηματικών ενθέτων Liberobet. Και πριν έτσι ρίξουμε έτσι μια γρήγορη ματιά στο σημερινό κουπόνι, να τονίσουμε ότι εντάξει, μπορεί στην Ελλάδα να μην έγινε η super wow μεταγραφή, αλλά στο εξωτερικό για Γενάρη μήνα δεν ξέρω κατά πόσο θα πιάσουν οι παίκτες που αποκτήθηκαν, αλλά ειδικά στην Αγγλία πάλι ξοδεύτηκαν πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Chelsea, η οποία είναι στο στόχαστρο της UEFA για το Financial Fair Play, βρήκαν εκεί η νομική της, η φοροτεχνική της κτλ. Διάφορα νομικά παράθυρα. Και η Chelsea έκανε πάλι τρελές μεταγραφές. Καταρχήν, παίρνοντας από την Benfica τον Enzo Fernandez, τον Αργεντίνο, έσπασε το βρετανικό ρεκόρ μεταγραφής. Ήταν ο Jack Grealish από την Aston Villa στην City μέχρι πρότινος. Mm. Και για τον Enzo Fernandez εξοδεύτηκαν περισσότερα χρήματα. Πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Chelsea στην Benfica για να τον πάρει. Τι είναι? Η Benfica που έχει πουλήσει τρελά τα τελευταία χρόνια. Και γενικώς η Chelsea έχει τις 5 από τις 10 ακριβότερες μεταγραφές του Γενάρη. Πήρε τον Μούντρικ, τον Ουκρανό, από τη Σαχτάρ. Αυτός είναι παιχτάρα πάντως. Αυτός, αν δεν έχει τραυματισμούς και δεν πάρουν τα μυαλά του αέρα, γιατί άλλο να παίζεις στην Ουκρανία, ξαφνικά να βρεθείς στο Λονδίνο με στην Κυρίλα κτλ. Αν παραμείνει συγκεντρωμένο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, αυτός μπορεί να αφήσει εποχή. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, Ουκρανός extreme. Πήρε έναν αμυντικό από την Μονακό, τον Μπαντιασίλ, έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε από την Αϊντχόφεν τον Μαντουέ και τον Εκστρέμ. Πήρε έναν Γάλλο 19χρονο μπακ από τη Λιόν με 30 εκατομμύρια ευρώ. Γενικώς πήρε πολύ πράγμα. Και για τον Ένσο Φερνάντες έσπασε τα τάμια, έτσι, ρεκόρ βρετανικής μεταγραφής, πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ για τον 22χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή με την Εθνική Αργεντινής. Προχή τα γκολ και τα εκατομμύρια. Μπράβο. Πολλά. Εκεί έχουν νέο ιδιοκτήτη, ένα Αμερικανό μεγιστάνα, και φαίνεται θέλει έτσι να κάνει δυναμικό μπάσιμο, αλλά η Chelsea φέτος καλά πρωτάθλημα σίγουρα θα πάρει. Να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει τίποτα άλλο. Λοιπόν, μια και μιλάμε για Αγγλία. Κοίταξε, κάτι θα πάρει σίγουρα. Το θέμα είναι αν θα πάρει κάτι σε μέταλλο ή... Πολύ ωραία το είπες, φίλε. Ναι. Λοιπόν, μια και μιλάμε για Αγγλία. Στην Αγγλία έχουμε σήμερα τον δεύτερο επαναληπτικό ημιτελικό ρεβάνς, δηλαδή για το League Cup. Χθες η Newcastle προκρίθηκε με το 2-1 επί της Southampton με δύο νίκες, πηγαίνει μετά από πολλά χρόνια σε τελικό στο Wembley. Εκτός συγκλονιστικότητα του προόπτου θα αντιμετωπίσει τη Manchester United, η οποία έχει κερδίσει στο Nottingham τη Forest με 0-3. Εντάξει, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν ξέρω αν θα πάει σήμερα στο Old Trafford. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν στο City Ground, αλλά δεν πρέπει να τρέφει αυτός πολλές ελπίδες. Επειδή έχει ψιλοκριθεί πρόκριση η United, επειδή έχει παίξει και πάρα πολλά παιχνίδια, το ρεπορτάζ ότι θα κάνει αρκετές αλλαγές. Η Nottingham Forest θα το παίξει στο μάτς, θέλει τουλάχιστον 3 γκολ για να έχει όποιες ελπίδες. Αγγλική ομάδα είναι, επίπεδο Premier League, δεν θα πάει να κάνει απλά τουρισμό στο Manchester. Θα το παίξει στο μάτς και ό,τι της βγει. Νομίζω ότι το over και το goal-goal είναι αρκετά πιθανό σενάριο. Άλλωστε η United στο Old Trafford φέτος κυρίως over φέρνει. Δέχεται γκολ ακόμα και από χειρότερες ομάδες σε συγκρίση με την Nottingham Forest. Νομίζω το goal-goal και over πληρώνουν και αρκετά, είναι μια επιλογή. Στη Γερμανία έχουμε παιχνίδια κυπέλου, knockout, Λειψία Χοφενχάιμ με ξεκάθαρα φορή Λειψία, που δεν θα έχει και τον Ντάνι Όλμο σήμερα μετά τον Εκουνκού. Έχει πάντως καλό ρόστερ για να καλύψει τα κενά τους. Mainz Bayern είναι ένα παιχνίδι που κρύβει παγίδες για τους Βαβαρούς, οι οποίοι έχουν επιστρέψει από την διακοπή με 3-3 χ και τα 3-1-1. Έχουν σημαντικές απουσίες που πονάνε, όπως φαίνεται ο Μανέ, ο Νόερ και αρκετοί άλλοι που λείπουν. Η Μάιντς έχει από πεντάρα στο πρωτάθλημα νίκη και θα αποτελέσει δύσκολο αντίπαλο. Είναι χαμηλό το διπλό. Ένα 40 ειδικά σε μάτς κυπέλου δεν το ακουμπάς με τίποτα.
Κύπελλο έχουμε και στην Ιταλία, όπου χθες η Γιουβέντους, η συγγνώμη, η Ίντερ, απέκλεισε αρκετά δύσκολα την Αταλάντα. Σήμερα έχουμε Φιωρεντίνα Τωρίνο στις 7, χωρίς τον Άμραμπατ, η Φιωρεντίνα, ο οποίος στράβωσε επειδή δεν τον παραχώρησε στην Μπαρσελόνα. Πήγε προπόνηση ή ακόμα? Κιόλας. Όχι, όχι, προπόνηση δεν πήγε, στην αποστολή είναι για σήμερα, δεν θα παίξει. Δύσκολο μάτς για τη Φιωρεντίνα, η Τωρίνο την έχει κερδίσει πρόσφατα και στο πρωτάθλημα. Η Ρώμα θεωρητικά έχει πιο εύκολο έργο, υποδεχόμενη στο Ολύμπικο την Κρεμονέζε, την ουραγό του πρωταθλήματος, γιατί η Ρώμα το κύπελο είναι ξεκάθαρο στόχος και θέλουν να χαρίσουν την νίκη πρόκριση και στον Μουρίνιο, ο οποίος νομίζω χθες είχε τα γενέθλιά του. Ο Ζωζέ, μεγάλο μάτς για το πρωτάθλημα, ξαναβολίσκουμε στην Ισπανία. Μπέτς Μπαρσελόνα, εδώ περιμένω αρκετά γκολ, γιατί είναι ένα ζευγάρι που μας έχει δώσει πολλά γκολ και πρόσφατα στη Σαουδική Αραβία στο Final Four του Super Cup. Είχε λήξει 2-2, είχε πάρει την πρόκριση η Μπάρσα στην διαδικασία των πέναλτι. Είναι κομπλέ η Μπέτις για την Μπάρσα. Τραυματίστηκε ο Ντεμπελέ που ήταν φορμαρισμένος φέτος, αλλά επιστρέφει ο Λεβαντόφσκι που ήταν τιμωρημένος στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και θα παίξει κανονικά. Δύσκολο μαζί για την Μπαρσελόνα που έχει βέβαια πλέον απόσταση ασφαλείας από τη Ρεάλ, αλλά είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη έδρα τον Μπένιτο Βιαμαρίν. Τα καταφέρνει πάντως, έχει 5 συνεχόμενα διπλά στην έδρα της Μπέτις και τα 5 με over. Γκολ, γκολ και over εγώ κράτησα και από αυτό το παιχνίδι, για το οποίο υπάρχουν και ενδιαφέροντα στοιχήματα, ειδικά στις ενισχυμένες αποδόσεις της Novibet. Από εκεί και πέρα, από την Γαλλία, από την πρώτη κατηγορία που έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική, δεν κράτησα απολύτως τίποτα σε πρώτη φάση, γιατί δεν προκύπτει κάποιο σημείο με αξία φαβορή που πληρώνουν λίγο και ειδικά σαν πρωτάθλημα στο γαλλικό. Δεν αξίζει να ποντάρει από εδώ σε ένα 40, ένα 50 και ένα 60. Ναι. Η Πάρη λογικά θα επιστρέψει στις νίκες, αλλά ούτε η Πάρη είναι καλά. Από τα μεγαθύρια της Ευρώπης που δεν είναι καλά. Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοίχημα στις ενισχυμένες απόδοσεις της Novibet. Να πετύχει ο Εμπαπέ 2 ή περισσότερα τρέματα σε απόδοση 5. Σήμερα δεν παίζει ο Νεϊμάρ, έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Ο Εμπαπέ με τον Μέση θα είναι η δύναμη πυρός για την Paris Saint-Germain, η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη μέσα στο 2023. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, μου πελέ δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, έχει και σημαντικές απουσίες. Το 5 στο να βάλει ο Εμπαπέ 2 plus goal είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Και κλείνω με την Πορτογαλία, όπου εδώ έχουμε εξαναβολής παιχνίδια. Οι δύο φιναλίστ του League Cup που είχαμε το Σάββατο, Sporting Porto, το πήρε η ομάδα του Κονσεϊσάο. Το League Cup παίζουν σήμερα τα εξαναβολής του παιχνίδια. Η Πόρτο παίζει στη Μαρίτιμη εκτός έδρας, πιο δύσκολο το μάτσα από τη δείχνει το 1-25 στο διπλό. Και ενδιαφέρον και στοιχηματικά παιχνίδια έχουμε στη Λισαβόνα, Sporting Braga. Είχαμε παίξει πριν από κανένα 1,5 μήνα για το League Cup, τότε η Sporting είχε διαλύσει την Braga με 5-0. Έκτοτε η Braga το γύρισε, τον διακόπτη, έχει 5 συνεχόμενες νίκες. Παίζει και μπαλάρα σε αρκετά παιχνίδια, είναι η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα της κατηγορίας. Η Sporting και κουρασμένη από το League Cup και απουσίες έχει. Είναι τιμωρημένος ένας από τους βασικούς της Φόρο Παολίνιο που αποβλήθηκε στο τελικό του League Cup. Πούλησε και έναν σημαντικό back στην Tottenham χθες, τον Πέδρο Πόρο. Νομίζω ότι αποδόσει το διπλό στο 3,75. Επιδέχονται και κάλυψη, είτε με χ 2 και over 1,5. Εγώ εκεί πήγα, είτε με drone bet, είτε με οποιαδήποτε μορφή κάλυψη. Με το χ 2 με goal-goal, γιατί περιμένω goal και από τις δύο ομάδες. Πληρώνει 3,20 στις ενισχυμένες αποδόσεις της Novibet. Αυτά σε γενικές δραμές, Γιώργο. Ναι, αρκετά, έχει πολύ το μάτς. Σκοτίες έχει, Τουρκίες, Ελβετίες. Πολύ σήμερα είναι πάρα πολύ γεμάτη ημέρα. Πολύ το μάτς. Δεν μου λες η Λίβερπουλ δεν έκανε καμιά μεταγραφή? Τίποτα. Είπε ο Κλόπ ότι θα πορευτούμε με αυτούς που έχουμε. Ναι. Το βλέπω τον Γερμανό στο τέλος της σεζόν να φεύγει. Ναι. Σαν να έχει κλείσει ο κύκλος του. Εντάξει, την επανέφερε στο πρωτάθλημα, ξαναπήρε πρωτάθλημα με την Αγγλία μετά από πάρα πολλά χρόνια, την πήρε Champions League. Τι άλλο να κάνει? Εντάξει. Κάνω ονοματάκι, δεν ακούγεται? Για προπονητή λες? Όχι, ακόμα εντάξει δεν είναι. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κουβέντα ότι. Ποιο θα τέριαζε στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου που υπάρχει? Ποιο θα τέριαζε να πάρει? Τον Λουτσέσκο, πώς τον βλέπεις στη Λίβερπουλ? Το Μιρτσέα. Όχι το Μιρτσέα, το Ρασβάν. Φαντάζεσαι να πάει ο Λουτσέσκου στη Λίβερπουλ και μετά τα μπάσα κάνει δηλώσεις για το Λονδίνο? Μας βλέπει το Λονδίνο και έτσι. Πλάκα θα έχει. Να του κάνει ένα άνω κάτω εκεί πέρα. Ναι, ναι. Ναι. Γι' αυτά είναι ανακατόστρας μεγάλος. Λοιπόν, κάτσε να το δουλέψουμε λίγο. Ποιο προπονητή να έχουμε στη Λίβερπουλ μετά από τόσα χρόνια. Για να δούμε λίγο, το δουλέψουμε. Ναι. Είναι μια αναζήτηση ενδιαφέρουσα. Αν μη τι άλλο. Θέλω έτσι ένα φασαρτζί λίγο, ένα αλητήριο.
Θέλει λίγο, ναι, εκεί στο. Είναι και το Anfield γήπεδο που θέλει έτσι λίγο. Μ' αρέσει πολύ αυτό, αν και είναι Πορτογάλο, περίεργο, μ' αρέσει όμω. Εντάξει, δεν ανήκει, είναι σοβαρό αυτό. Μ' αρέσει αυτό, τώρα δεν τον έχω, αλλά το όνομά του με Μούση και ήταν στη Γούλφ πριν από μερικά χρόνια. Α, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Αυτό εδώ. Πήγε Σαουδική Αραβία. Εντάξει, θα τον πάρουμε. Ήταν αντίπαλο του στην Άλλη Τιχάντιν. Ναι, ναι, ήταν αντίπαλο του Ρονάλντο στον τελικό του που βλέπαμε το. Αυτό που τον έβαλε τρίμπαλο. Το Ρονάλντο. Α, μπράβο, ναι, ναι. Αυτό να θέλω. Αυτό είναι καλό. Ο κύριο Τριμπαλίδη. Κύριε Κιλώνη, ευχαριστούμε πολύ. Μια και λε για προπονητέ, λέω αυτό και κλείνω. Ναι. Μια ομάδα που το πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, ειδικά για τα κυβικά τη φέτο στη Γαλλία, στην πρώτη κατηγορία, η Rams, που ήταν παλιά ο Όσκαρ Γκαρσία, πρώην Ολυμπιακό κτλ. Ναι. Έχει πλέον έναν Βέλγο προπονητή, ο οποίο είναι 30 χρονών. Δεν έχει παίξει ποτέ μπάλα στη ζωή του. Ναι, είναι 30 χρονών, δεν έχει για παίξει ποτέ αυτά, μπάλα. Αρέσουν, στη ζωή του. Δεν έχει παίξει μπάλα. Ξεκίνησε από το Football Manager, τώρα σου λέω αρρωστάκι, έτσι, δεν είναι δηλαδή μόνο για να πάει το άλλο και για να φάει, ας πούμε, που λέει ο λόγος, όλη τη μέρα Football Manager, χτυπούσε κάτι πόρτες δεξιά και αριστερά και τα λοιπά, είχε πάει στην Αγγλία, έβρισκε κλειστές πόρτες, του έδωσε την ευκαιρία ένας προπονητής να τον κάνει βοηθό του και πλέον είναι, έχει παρουσιάσει έργο, όχι απλά είναι προπονητής, δηλαδή δεν κάνει τον προπονητή, είναι προπονητής με επιτυχίες σε ομάδα επίπεδου πρώτη Γαλλία, έτσι. Δεν έχει παίξει μπάλα. Βέλος. Δηλαδή εδώ σε αυτό χωράει το. Έπαιξε μπάλα, ρε. Έχει παίξει μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Ο άμπαλος. Αυτό δεν θα λέει όχι. Άρε, φίλε. Ναι, ναι, και είναι προπονητής. Τέλεια. Τέλεια. Ναι, φοβερό. Μ' αρέσουν εμένα αυτά πολύ. Θανάση, σε ευχαριστούμε. Αυτά. Τα λέμε και αύριο. Λίμπρο Μπέτ με χορηγό πάντα την Νόμπετ, Γιώργο. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.